Ο Κωνσταντίνος Μαλέας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1879 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μεταϊμπρεσιονιστές ζωγράφους στις αρχές του 20ου αιώνα. Πέρασε τα γυμνασιακά του χρόνια στη Μεγάλη του Γένου Σχολή, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο της Κωνσταντινούπολης και στα 1901 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου μαθήτευσε στη ζωγραφική για 6 χρόνια, κοντά στο μεγάλο ζωγράφο Henri Martin. Όταν τέλειωσε τις σπουδές του, ταξίδεψε στη Συρία, στην Αίγυπτο, στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη, από όπου εμπνεύστηκε για να ζωγραφίσει. Το 1913 εγκαταστάθηκε με τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη και το 1917, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της πόλης, μετακόμισε στην Αθήνα. Στην Ευρώπη, οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα σημαδεύονται από μεγάλες καλλιτεχνικές αναζητήσεις και καινούρια ρεύματα στην τέχνη. Η ζωγραφική αποδεσμεύεται από τα δεσμά του ακαδημαϊσμού που είχε επιβληθεί τον περασμένο αιώνα, κυρίως από τους εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου. Κινήματα ανανεωτικά και πρωτοποριακά, με κυριότερους εκπροσώπους, τους μεταϊμπρεσιονιστές Σεζάν, Γκογκέν και Βαν Γκογκ, κάνουν έντονη την παρουσία τους και επηρεάζουν τους καινούριους δημιουργούς. Το Παρίσι γίνεται τώρα το κέντρο της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής κίνησης. Και ο νεαρός Μαλέας, ζώντας μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν μπορεί παρά να αφομοιώσει τα διδάγματα των δασκάλων του, που πρεσβεύουν τα φωτεινά χρώματα και τις πλατιές πινελιές και να τα μεταφυτεύσει γόνιμα στο μελλοντικό ζωγραφικό του έργο. Στο διάστημα των 7 χρόνων που ο Μαλέας έμεινε στο Παρίσι, πέρα από τα μαθήματα που παρακολούθησε, προσπάθησε να αξιοποιήσει τον καιρό του, όσο γίνεται καλύτερα, μελετώντας στα μουσεία και συμμετέχοντας στις πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που εκείνη την περίοδο αυθονούσαν στη γαλλική πρωτεύουσα. Την ίδια εποχή στην Ελλάδα, η ανανέωση κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή με την είσοδο στο προσκήνιο του μεγάλου μας πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου, που συσπυρώνει τις προοδευτικές δυνάμεις της χώρας και ξεκινάει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς ζωής. Στα 1917, ο Κωνσταντίνος Μαλέας, μαζί με άλλους καλλιτέχνες της προοδευτικής βενιζελικής παράταξης, δημιουργούν την περίφημη ομάδα τέχνη, σκοπεύοντας να μεταφέρουν τους παρισινούς νεωτερισμούς στο ελληνικό έδαφος. Επίσης, ο ίδιος σχετίζεται με μεγάλους διανοούμενους του καιρού του, όπως ο Δημήτρης Γλινός, ο Αλέξανδρος Δελμούζος και ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, δουλεύοντας για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η κυβέρνηση Βενιζέλου προχωρεί στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η δημοτική έχει οριστεί από το 1917 γλώσσα των αναγνωστικών με διάταγμα της προσωρινής κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας, επανδρομένο με τον Δημήτρη Γλινό, τον Αλέξανδρο Δελμούζο και τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη, αναθέτει σε Επιτροπή τη Σύνταξη στη δημοτική γλώσσα των αναγνωστικών για τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Πρώτος καρπός της προσπάθειας αυτής, το αναγνωστικό για την πρώτη δημοτικού, το αλφαβητάρι με τον ήλιο.
Για τη σύνταξή του συνεργάζονται εκτός του Δελμούζου και του Τριανταφυλλίδη ο Παύλος Νιρβάνας, ο Δημοσθένης Ανδρεάδης και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου. Το αναγνωστικό αυτό αποτελεί και την πρώτη εφαρμογή στη διδακτική πράξη των γλωσσικών και γραμματικών κανόνων που είχε επεξεργαστεί ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης. Η εικονογράφηση για την οποία ακόμη και οι επικριτές του ομολόγησαν ότι ήταν εξαίρετη οφείλεται στον Κωνσταντινοπολίτη ζωγράφο Κωνσταντίνο Μαλέα. Στην καλλιτεχνική παραγωγή του Κωνσταντίνου Μαλέα μπορούμε να διακρίνουμε δύο κυρίως φάσεις. Στην πρώτη, που καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 1909 ως το 1917, κυριαρχούν τα τοπία που έχει εμπνευστεί από τα ταξίδια του στην Ανατολή και διαφαίνονται οι πρώτες επιδράσεις από τους Γάλλους μεταϊμπρεσιονιστές. Βέβαια, ο Μαλέας δεν είναι ο περιηγητής που αποζητά τον εξωτισμό της Ανατολής. Αυτό που κυρίως τον ενδιαφέρει είναι η πανδεσία των χρωμάτων, που έχει να κάνει με το δυνατό, κρυστάλλινο φως του ήλιου. Αυτό το φως είναι που τον ενθουσιάζει και τον εμπνέει στην Ανατολή και ακόμη τον κάνει να συνειδητοποιήσει τη δυναμική και την αυτοδυναμία του χρώματος και να παράγει ένα πλήθος έργων που μεταφέρει στην Ελλάδα. Στη δεύτερη φάση που ξεκινάει στα 1918 και τελειώνει με το θάνατό του στα 1928, ο Μαλέας δίνει τα σημαντικότερα έργα του, που τον κάνουν να αναγνωριστεί σαν ένας από τους πατέρες της νεοελληνικής ζωγραφικής. Σε αυτή τη δεκαετία, άλλωστε, αναπτύσσονται όλα τα χαρακτηριστικά της τεχνοτροπικής και ιδεολογικής ταυτότητας της τέχνης του. Στη θεματική του κυριαρχούν τα τοπία, καρπός των περιηγήσεών του στην Αττική, στις Κυκλάδες, στη Ρούμελη και στην Πελοπόννησο. Τα γήινα χρώματα δεσπόζουν στο ζωγραφικό του καμβά και ο ίδιος αναγνωρίζεται σαν ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μεσογειακής τοπιογραφίας, με κύρια χαρακτηριστικά την επίπεδη απεικόνιση των όγκων, την κατάργηση της ατμοσφαιρικής προοπτικής, το στυλιζάρισμα των μορφών και την έντονη παρουσία των χρωμάτων. Παράλληλα, στα ταξίδια του αυτά, μελετά την αρχιτεκτονική του τοπίου, εμπνέεται από τον ανοιχτό ορίζοντα της Υπαίθρου και ανακαλύπτει συγγένειες με τις δικές του ζωγραφικές προθέσεις και επιθυμίες. Την ανάγκη του, με άλλα λόγια, να κτίζει σε κάθε του πίνακα τα χρωματικά σχήματα με την ίδια καθαρότητα που ανακάλυπτε σταλουσμένα από το φως τοπία της ελληνικής Υπαίθρου. Για τους συντηρητικούς καλλιτεχνικούς κύκλους της εποχής, η χρωματική αντίληψη του Μαλέα χαρακτηρίζεται υπερβολική. Το 1920, με αφορμή μια έκθεση του ζωγράφου με ελληνικά τοπία, στο περιοδικό Πινακοθήκη, διαβάζουμε μια κριτική των έργων του. Εις τους πίνακας αυτούς, ο κύριος Μαλέας είναι υπερβολικός εις το χρώμα και με την σύγχυση κυριαρχούσα εις όλων του το έργον. Από την άλλη όμως, τα τοπία του Μαλέα δεν εξυπηρετούν μια αναπαραστατική ηθογραφία, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως περιηγητικές καταγραφές. Και αυτό γιατί από τους πρώτους του πίνακες, ο ζωγράφος αναζήτησε ένα προσωπικό του ύφος, έτσι που το τοπίο
πέρα από την τοπογραφική του διάσταση, αποκτά μια διάσταση ψυχογραφική, με έντονη πολλές φορές την παραστατική του αμφισημεία. Όπως το έργο «Η Λύρα», όπου σε σχήμα αρχαιοληνικής λύρας ξεδιπλώνεται ένα τοπίο από την Αιτώλα Καρνανία. Άλλες φορές πάλι, βλέποντας τους πίνακές του, αντιλαμβάνεσαι ότι ο ζωγράφος ενδιαφέρεται να δημιουργήσει έναν οικαστικό χώρο πέραν του κόσμου τούτου, μέσα από την ευγενική και αθώα του ματιά, πολύ κοντά στη ματιά των λαϊκών ζωγράφων. Βέβαια, ο Μαλέας, κάθε άλλο παρά λαϊκός ζωγράφος μπορεί να χαρακτηριστεί, και μάλιστα είναι αυτός που απελευθέρωσε το βλέμμα του από το μονοσήμαντο ρεαλισμό και μέσα από το τοπίο δημιούργησε ένα γοητευτικό κόσμο για τον επαναστοχασμό της πραγματικότητας. Άλλωστε, από το 1918 που γίνεται διευθυντής του Μουσείου των Χειροτεχνημάτων, δηλαδή του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, θαυμάζει την αυθόρμητη έκφραση της λαϊκής ψυχής και εγκαινιάζει μια στενότερη σχέση με την παράδοση, πιστεύοντας ότι ο κάθε καλλιτέχνης πρέπει να αντλεί από αυτήν στοιχεία, χωρίς όμως να προσκολάται στο παρελθόν. Με άλλα λόγια, η παράδοση πρέπει να γίνεται πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για το παρόν, να μεταφυτεύεται και να αξιοποιείται στο σήμερα, γιατί μόνο έτσι ο καλλιτέχνης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του έργο. Την ίδια περίοδο γράφει στις σημειώσεις του: «Αν η ζωή μας δεν μελετηθεί κατάβαθα και δεν αισθανθούμε τις ομορφιές της, αν δεν θαυμάζουμε και δεν εμπνεόμαστε από τη μεγάλη μήτρα της δημιουργίας και αν δεν ανοίγουμε το παρελθόν για να κάνουμε τέχνη, τότε είμαστε παιδάκια, προσιλωμένα στην ορθογραφία και στη σύνταξη τραυλισμένων φράσεων». Η επίδραση του Κωνσταντίνου Μαλέα στην εξέλιξη της ελληνικής ζωγραφικής του 20ου αιώνα υπήρξε τόσο μεγάλη, ώστε δίκαια να θεωρείται ένας από τους πατέρες της μοντέρνας τέχνης στην Ελλάδα. Μέσα στο εργαστήρι του Μαλέα, σημειώνει ο μαθητής του και καταξιωμένος ζωγράφος Αλέκος Κοντόπουλος, αντικρίσαμε ένα καινούριο ελληνικό τοπίο, σχεδιασμένο και χρωματισμένο με σοφία. Ξεφύγαμε από τη στήρα ακαδημαϊκή παιδεία και ο δάσκαλος έδωσε σε όλους μας τα εφόδια για να χαράξουμε τους δικούς μας δρόμους με πνεύμα ελεύθερο και δημιουργικό. Άλλωστε, ο ίδιος ο Μαλέας πίστευε ότι ο μεγάλος δημιουργός δεν είναι αυτός που αποτυπώνει στο έργο του με πιστότητα την πραγματικότητα, αλλά αυτός που ερμηνεύει, συνθέτει και ξαναδημιουργεί την πραγματικότητα, έτσι που μεταμορφώνεται σε ζωγράφο ποιητή και στοχαστή της κοινωνίας του και της εποχής του.